Οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι. Τώρα άρχισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, η κρίσιμη διαδικασία επαναγοράς χρέους. Από την έκβαση της οποίας θα εξαρτηθεί βέβαια και η επιτυχία του σχεδίου μείωσης του χρέους που αποφασίστηκε στο Eurogroup την περασμένη εβδομάδα. Τώρα, θετικά μηνύματα για την ελληνική οικονομία στέλνει η ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής, ο Γιώργος Προβόπουλος. Η Τράπεζα εκτιμά ότι το 2013 η ύφεση θα διαμορφωθεί από 4-4,5%. Διαπιστώνει ότι η κρίση έχει ήδη καταφέρει πλήγμα στην ελληνική οικονομία. Αντίστοιχο με εκείνο του μεγάλου κράχ, σημειώνει ωστόσο ότι τα πρώτα σημάδια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας είναι ορατά και τονίζει πως τώρα είναι αναγκαία η υιοθέτηση ενός εθνικού σχεδίου ανάπτυξης. Να δούμε το ρεπορτάζ. Αμέσως μετά θα είναι μαζί μου ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Η διαδικασία επαναγοράς του ελληνικού χρέους άρχισε και επίσημα με τον Οργανισμό Διαχείρισης να ανακοινώνει τους όρους της. Το ελληνικό δημόσιο θα διαθέσει έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ για την επαναγορά τίτλων και η ανταλλαγή θα γίνει με εξαμηνιαία ομόλογα του προσωρινού μηχανισμού στήριξης. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με τη διάρκεια του ομολόγου από το 30,2% έως και το 38,1%, δηλαδή είναι υψηλότερες από ό,τι όριζε η απόφαση του Eurogroup και γι' αυτό οι αγορές αντέδρασαν καταρχήν θετικά. Για πρώτη φορά στην μετά PSI εποχή, η απόδοση των δεκαετών ελληνικών ομολόγων υποχώρησε κάτω του 15%, ενώ στο χρηματιστήριο Αθηνών σημειώθηκε άνοδος 1,27% με το γενικό δείκτη να κλείνει στις 819 μονάδες. Ξεκίνησε σήμερα με την ανακοίνωση των όρων της διαδικασίας μια οργανωμένη και συμφωνημένη αναδιάθρωση του ελληνικού χρέους. Με την υιοθέτηση αυτού του πακέτου των μέτρων. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να στεφτεί με επιτυχία το πρόγραμμα επαναγοράς του ελληνικού χρέους. Αυτό εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 124% του ΑΕΠ το 2020, στο 110% το 2022 και στο 88,3% το 2030. Το βιβλίο προσφορών θα μείνει ανοιχτό έως την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου. Για τους όρους της διαδικασίας, ο Γιάννης Τουρνάρας ενημέρωσε τους ομολόγους του στο Eurogroup, ενώ τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα αποτιμηθούν σε έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών στις 10 Δεκεμβρίου. Ο Πιέρ Μοσκοβισί, προσερχόμενος στη σύσκεψη, επανέλαβε τις προηγούμενες δηλώσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο ότι είναι πεπισμένος ότι η διαδικασία θα πετύχει. Θα είναι ευτυχώς ένα πιο ήρεμο Eurogroup από το προηγούμενο, γιατί έχουμε καταλήξει σε συμφωνία για την Ελλάδα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος και μη συμφωνίας των Υπουργών Οικονομικών για τις μετέπειτα ενέργειες, αποφάσεις θα κληθούν να λάβουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής στις 13 Δεκεμβρίου. Στο Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζουν ότι υπάρχει σχέδιο Β για να αντιμετωπιστεί τυχόν μειωμένη συμμετοχή των ιδιωτών πιστωτών, για το οποίο δεν έχουν διαρρεύσει πληροφορίες. Όπως γνωρίζετε, στη συμφωνία για το πακέτο έχουμε δύο μέτρα στην εφεδρεία. Το ένα έχει να κάνει με την συγχρηματοδότηση από τους κοινοτικούς πόρους και το άλλο με μια πιθανή περαιτέρω μείωση των επιτοκίων δανεισμού. Σύμφωνα πάντως με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Αντίθετα, αναμένεται η καθολική συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών. Άγνωστες παραμένουν οι διαθέσεις των hedge funds και των ξένων τραπεζών, με τη Citigroup να εκτιμά ότι τελικά η συμμετοχή θα φτάσει στο 50%. Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της χώρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργος Προβόπουλος, υπέβαλε την ενδιάμεση έκθεσή του στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία η ύφεση φέτος θα ξεπεράσει οριακά το 6% και το 2013 θα κυμανθεί μεταξύ 4 και 4,5%. Η ανεργία αναμένεται να ξεπεράσει το 2013 και 2014 το 26%, ενώ στο τέλος του 2013 η χώρα θα έχει ανακτήσει το σύνολο της χαμένης ανταγωνιστικότητας της περίοδου 2001-2009. Μάλιστα, η τράπεζα στέλνει μήνυμα ότι δεν πρέπει να μειωθούν περαιτέρω οι αποδοχές, τονίζοντας ότι πλέον η ανταγωνιστικότητα πρέπει να στηριχθεί στην αύξηση της παραγωγικότητας. Στην έκθεσή του, ο κεντρικός τραπεζίτης χαρακτηρίζει την επιστροφή στην ανάπτυξη ως εθνική προτεραιότητα. Παρά τις καθυστερήσεις και τις αβεβαιότητες που σημάδεψαν ένα χρονικό διάστημα στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, υπάρχει μια νέα προοπτική, ένα νέο σκηνικό έχει διαγραφεί στη χώρα, το οποίο δίνει μια αισιόδοξη προοπτική. Βεβαίως, προϋπόθεση για να δημιουργηθούν αυτές οι ευνοϊκές συνθήκες είναι ότι θα εφαρμόσουμε πλήρως όλες τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις μας και ότι θα προσπαθήσουμε με πρόσθετα μέτρα να επισπεύσουμε την ανάπτυξη. Μιλώντας πάντως στο πρακτορείο Bloomberg, ο Ολλανδός πρώην ομόλογος του κυρίου Προβόπουλου, Άρνουτ Βέλινγκ, τόνισε ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί ένα νέο πρόγραμμα το 2014 που ενδεχομένως να εμπεριέχει κούρεμα χρέους.
Αυτό που νιώθω, που οσμίζομαι, είναι η θέληση τώρα να κρατηθεί η Ελλάδα στο ευρώ σε αντιδιαστολή με ό,τι συνέβαινε όταν όλα αυτά άρχισαν, οπότε και συχνά πυκνά άκουγα «διώξτε τους». Όμως αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Ίσως χρειαστούμε ένα καινούριο πρόγραμμα το 2014 και υπάρχουν προτάσεις ώστε η διαγραφή χρέους να εξαρτηθεί από το αν η Ελλάδα επιτύχει τους στόχους της. Να καλησπέρισω εδώ τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπάμπη, πριν έρθουμε στη συζήτησή μας, να συνδεθούμε και με τις Βρυξέλλες και με τη Βόνη για να δούμε τις πληροφορίες που έχουμε από εκεί. Ξεκινώντας από τον Θάνο Δημάδη στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη ένα Eurogroup, όχι τόσο θρίλερ όσο την προηγούμενη φορά, μάλλον βαρετό θα το χαρακτήριζε κανείς μετά τα Eurogroup που έχουμε ζήσει τον τελευταίο καιρό. Εκεί ο κύριος Τουρνάρας παρουσιάζει το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων στους ομολόγους του των 17. Το κλίμα για την Ελλάδα ποιο είναι, Θάνο? Υπάρχει ένα κλίμα ότι τα πράγματα έχουν δρομολογηθήσει, ότι τα πράγματα μπαίνουν σε μία σειρά και ότι όλα γίνονται βήμα-βήμα. Αυτή είναι και η αίσθηση την οποία αφήνουν να δοθεί και οι Υπουργοί Οικονομικών προσερχόμενοι εδώ στη συνεδρίαση του Eurogroup πριν από μερικές ώρες. Και σίγουρα κανείς δεν είναι πλέον με την ανάσα του κρατημένη για το αν η Ελλάδα θα μπορέσει να κρατηθεί σε επιβίωση ή όχι. Πλέον τα πράγματα, όπως είπα, έχουν δρομολογηθεί και αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ο Ολλανδός, για παράδειγμα, υπουργός οικονομικών, και αξίζει να το αναφέρουμε αυτό, ο οποίος ήταν ανέκαθεν ο πιο σκληρός στις τοποθετήσεις του, ακόμα και αυτός αφήνει παράθυρο, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα ενδεχομένως με το πρόγραμμα επαναφοράς των ομολόγων, να υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν την Ελλάδα. Αυτό το οποίο επίσης πρέπει να κρατήσουμε πάντως είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια γενικότερη αισιοδοξία ότι το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων θα περπατήσει, αλλά ότι ακόμα και αν αυτό δεν συμβεί, τότε στην ερχόμενη σύνοδο κορυφής θα ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα είναι αποφάσεις που θα άρουν ένα σημαντικό βάρος πάνω από τις πλάτες της Ελλάδας, όπως είχε δρομολογηθεί από τη συμφωνία αυτή. Τέλος, να σου πω κλείνοντας, όπως το είπες και εσύ, είναι ένα πολύ βαρετό Eurogroup. Δεν περιμένονται αποφάσεις ούτε σε ό,τι αφορά τα δεδομένα της Ελλάδας, αλλά ούτε και σε ό,τι αφορά τα άλλα ανοιχτά ζητήματα, όπως είναι της Ισπανίας και της Κύπρου, τα οποία και αυτά τρέχουν και οι εξελίξεις και εκεί είναι καταιγιστικές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο. Πάμε τώρα και στην Deutsche Welle, στη Βόνη και τον Σταμάτη Ασημένιο. Σταμάτη, την ίδια στιγμή που υπάρχει η αισιοδοξία για το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων στις Βρυξέλλες, σε αυτό το Eurogroup, αυτό το «θα δούμε» περίπου που είπε η κυρία Μέρκελ γύρω από ένα σενάριο νέου κουρέματος του ελληνικού χρέους στην κυριακάτικη Bild, έχει προκαλέσει πολλά σχόλια στο Βερολίνο και εκτός. Και έτσι είδαμε τον εκπρόσωπο της καγκελαρίου σήμερα να μιλάει για παρερμηνία των δηλώσεών της. Ναι, η καγκελάριος αισθάνεται ότι παρεμηνεύθηκαν οι δηλώσεις της αναφορικά με το ενδεχόμενο κούρεμα του ελληνικού χρέους. Αυτό μας είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Στέφεν Ζάιμπερτ, και σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που έδωσε, δεν υπάρχει αλλαγή φιλοσοφίας και η κυρία Μέρκελ δεν τάσεται υπέρ ενός κουρέματος του ελληνικού χρέους. Είπε ότι λέει και το Eurogroup, είπε ο κύριος Ζάιμπερτ, και το να συμπεραίνει κανείς κάτι περισσότερο είναι πολύ εφάνταστο. Όμως ο κύριος Ζάιμπερτ πρόσθεσε πως ούτε το Eurogroup έδωσε προοπτική κουρέματος του ελληνικού χρέους προς τους επίσημους δανειστές. Και φυσικά δεν παρέλειψε ο κύριος Ζάιμπερτ να μας πει ότι δεν υπάρχει καμία διαφωνία μεταξύ καγκελαρίας και Υπουργού Οικονομικών στο ζήτημα της δρομολόγησης του ελληνικού πακέτου. Όμως η μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η ίδια η δήλωση της καγκελαρίου στο ARD πριν από λίγη ώρα. Ναι. Η κυρία Μέρκελ είπε ότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην δώσουμε τώρα την προοπτική ενός κουρέματος του χρέους, καθώς θα υποχωρήσουν αμέσως όλες οι προσπάθειες. Σήμερα, είπε η κυρία Μέρκελ, είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ελλάδα την πορεία των μεταρρυθμίσεων, ακόμη και αν αυτή η πορεία είναι κοπιώδης. Συμπέρασμασία. Η προοπτική ενός κουρέματος... Να μην δοθεί δηλαδή η αίσθηση στην Ελλάδα ότι θα της δοθεί νέο συγχωροχάρτη, νέο κούρεμα του χρέους για να μην χαλαρώσουν οι προσπάθειες. Αυτό εννοεί η κυρία Μέρκελ. Ακριβώς αυτό, και δεν είναι η πρώτη φορά που το είπε και δεν είναι η πρώτη φορά που το είπαν και άλλοι. Συμπερασματικά, η προοπτική ενός κουρέματος δεν αποκλείεται, επειδή απλά δεν μπορεί μαθηματικά να αποκλειστεί. Αλλά όλα θα γίνουν στη σειρά τους και όχι σε βάρος των μεταρρυθμίσεων και φυσικά όχι όταν ξεκινά το συνέδριο των Χριστιανοδημοκρατών και η Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε, είναι ένα από τα μεγάλα θέματα αυτού του συνεδρίου και πιθανότατα θα κρίνει και την εκλογική αναμέτρηση. Όμως η κυρία Μέρκελ είπε επίσης ότι διαπιστώνει πως η ελληνική κυβέρνηση καταβάλει πρώτη φορά πραγματικές προσπάθειες και επανέλαβε ότι όταν έρθει η στιγμή που η Ελλάδα θα μπορεί με τα δικά της έσοδα να ανταπεξέλθει,
τότε η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί. Mm-hmm. Και ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις της Αυστριακής Υπουργού Οικονομικών, της κυρίας Μαρίας Φέκτερ, σχεδόν την ίδια ώρα. Σε σχετική ερώτηση είπε ότι θέλει να πει ένα οριστικό όχι στο κούρεμα του χρέους, επειδή οι Έλληνες θα πρέπει να καταβάλουν ακόμη προσπάθειες και να εκπληρωθούν τα προαπαιτούμενα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι ο πόλεμος αυτός των δηλώσεων μας λέει με λίγα λόγια ότι υπάρχει η προοπτική του κουρέματος. Κανείς δεν μπορεί, κανένας να την αποκλείσει. Είναι αυτό το ταλέντο που έχουν οι πολιτικοί να αποκλείουν πράγματα χωρίς να τα αποκλείουν, αφήνοντας τα ανοιχτά. Λοιπόν, ένα ταλέντο που δεν το έχουν προφανώς μόνο οι Έλληνες πολιτικοί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταμάτη. Λοιπόν, Μπάμπη, αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει μέχρι τα μέσα του μήνα το πρόγραμμα της επαναγορός των ομολόγων. Θέλω να σε ρωτήσω, μιας που είχαμε σήμερα την άμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, μία έκθεση που παρά το γεγονός ότι αποτυπώνει τις δυσκολίες, καταλήγει σε αισιόδοξα συμπεράσματα. Να μας πεις πώς έχει καταφέρει να φτάνει σε αισιόδοξα συμπεράσματα ο κ. Προβόπουλος, η Τράπεζα της Ελλάδος, τη στιγμή που μιλά για μια βαθιά ύφεση την επόμενη χρονιά, τη στιγμή που μιλά για ανεργία της τάξης του 26% για τα επόμενα δύο χρόνια. Είναι αλήθεια ότι οι εκθέσεις της Τραπέζης της Ελλάδος, και είναι παράδοση αυτό, τουλάχιστον από το 1985 και μετά που θυμάμαι, στις καλές μέρες λένε άσχημα πράγματα, είναι μάντης ο εκάστοτε διοικητής, είναι μάντης κακών πραγμάτων που πρόκειται να έρθουν, και συνήθως λένε πρέπει να μαζευτούμε, πρέπει να κάνουμε αυτό, να μαζέψουμε εκείνο, να υπάρξει μια κάποια λιτότητα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Αντιθέτως, στις κακές μέρες, όπως αυτές που έχουμε περάσει τα 2,5 τελευταία χρόνια, έρχεται ο κύριος Προβόπουλος και κάνει ένα βήμα ακόμη σε σύγκριση με όσα είχε πει και σε προηγούμενες εκθέσεις του. Και λέει και βάζει και τίτλο μάλιστα, ένα νέο ξεκίνημα. Ένα νέο ξεκίνημα με δύο προϋποθέσεις, ότι χρειάζεται να πάμε πέραν του μνημονίου. Λέει χαρακτηριστικά ότι χρειαζόμαστε μια εθνική στρατηγική, ένα εθνικό σχέδιο, ένα εθνικό πρόγραμμα οικονομικό, το οποίο όμως πρέπει να είναι πέραν του μνημονίου. Το μνημόνιο μπορεί να δίνει κατευθύνσεις, οδηγίες, συμφωνίες, κάνε αυτό, άσε εκείνο, αλλά χρειάζεται ένα σχέδιο. Πού θες να πας, με τι δυνάμεις θα κινηθείς, πού θα βάλεις τα λεφτά όταν τα βρεις ή όταν θα τα προσκαλέσεις να έρθουν, τις ξένες επενδύσεις. Άρα το ένα είναι αυτό, με συγχωρείτε, μου φεύγει το δάστιλο. Το δεύτερο, και είναι συνδεδεμένα έτσι όπως τα λέει ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, πρέπει να υπάρξει συνέχιση στη χρηματοδότηση από τους εταίρους δανειστές. Άρα στο μυαλό του τι έχει. Έχει ότι η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, έχει κάνει ήδη πάρα πολλά, τα αναφέρει, είναι χαρακτηριστικό. Ένας από τους μεγάλους πόνους που υπέστη ο ιδιωτικός τομέας και ο δημόσιος στην αρχή, τώρα ακόμη περισσότερο, είναι ότι μέσα και στο 2013 η μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, το περίφημος αυτός δείκτης της ανταγωνιστικότητας, θα έχει κάνει άλματα. Πάντως, σε βάρος ίσως των εισοδημάτων, αλλά με συγχωρείς, σε όφελος αυτού που ήταν από την αρχή. Θυμάσαι αυτό που λέγαμε ότι ο προηγούμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας περιφερόταν και μόλις έβρισκε έναν ξένο, έναν Έλληνα υπεύθυνο, έλεγε εδώ, αυτό πρέπει να μειώσετε. Ναι. Αυτό έχει γίνει τώρα. Θα ολοκληρωθεί δηλαδή το 2013. Πάντως, παρατήρησα ότι σε αυτή την έκθεση η Τράπεζα της Ελλάδος λέει όχι σε περαιτέρω μείωση των αποδοχών. Λέει ότι πρέπει πλέον η ανταγωνιστικότητα να στηριχθεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και να αφήσουμε τους μισθούς ήσυχους. Και δεύτερον, αναφέρεται στην υπερφορολόγηση, μιας που είναι μέρες φορολογικού. Σωστά. Τώρα, Μπάμπη, και λέει όχι άλλοι φόροι. Ναι. Όχι άλλους φόρους. Μην βάζετε άλλους φόρους. Καταρχήν, στο θέμα των αμοιβών, λέει ότι, βέβαια, μετά το 2013, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, το 2013 θα υπάρξει μείωση των αμοιβών και θα είναι μάλιστα και πολύ σημαντική. Αλλά σου λέει μετά το 2014 όμως δεν υπάρχει θέμα. Έλα και βάλε αυτό δίπλα στις συζητήσεις που είπαμε τώρα, τι λέει η Μέρκελ, τι λέει η Φέκτερ, τι λέει ο ένας και ο άλλος, τι είπε ο Μοσκοβισσί πριν από λίγο. Όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Ότι αν η Ελλάδα προχωρήσει και κάνει τα επόμενα βήματα, τότε και το 2014 δείξει ότι πράγματι πηγαίνουν τα πράγματα καλά, τότε από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά περιθώρια να ξανασκεφτούμε όλο το θέμα Ελλάδα. Είμαι βέβαιος ότι πριν η Ελλάδα βγει στις αγορές, αυτό που λέμε ότι θα συμβεί κάπου το 2016, τα πράγματα θα έχουν πάει πολύ καλύτερα. Γι' αυτό και τα πρώτα σημάδια στο ζήτημα της επαναγοράς των ομολόγων, της επαναγοράς του χρέους, είναι καλά. Δείχνουν ότι η Ελλάδα μπορεί να το πετύχει και ότι και οι τράπεζες θα ωφεληθούν, εφόσον βεβαίως, και περιμένουμε τις επόμενες μέρες, τα hedge funds, αυτά τα περίφημα κερδοσκοπικά κεφάλαια, έρθουν μαζί μας. Να παρατηρήσω ένα πράγμα και να παρακαλέσω για ψυχραιμία στα φορολογικά. Επειδή υπάρχει μεγάλο πάθος, και επίσης να θυμίσω σε όλους και σε εκείνους οι οποίοι. Υπάρχει πάθος, υπάρχει πόνος, Μπάμπη, στην τσέπη. Ναι, αλλά θα σου πω ένα πράγμα και φεύγω αμέσως, γιατί ξέρω ότι με κυνηγάς, αλλά δεν μπορώ την υποκρισία.
όλοι αυτοί οι οποίοι βάλαν τα κλάματα για το τι θα πάθει η μεσαία τάξη, δηλαδή όσοι κερδίζουν πάνω από 26.000, θα πρέπει να ξέρουν ότι η πλειοψηφία του λαού μας παίρνει λιγότερα από 26.000 και όχι περισσότερα από 26.000. Όχι στο όνομα των δικών μας εισοδημάτων, που δόξα τω Θεώ, όσοι από εμάς έχουμε ένα καλύτερο εισόδημα, να κλαίμε για να προστατεύουμε τους φτωχούς. Οι φτωχοί δυστυχώς είναι στη μοίρα τους. Έγινε, Μπάμπη, ένα παιχνίδι διαρροών. Έγινε ένα πολιτικό παιχνίδι. Δεν ξέρω, ένα crash test πάλι για τις αντιδράσεις. Έγινε ένα πολιτικό παιχνίδι. Και τις αντιπώσεις, πάντα έτσι γίνεται. Ναι, έγινε ένα πολιτικό παιχνίδι και το γεγονός ότι ο Σαμαράς το παίρνει στα χέρια του δείχνει πόσο βαθύτατα πολιτικό είναι και ότι τα κλάματα είναι και λίγο εκ του περισσού, για να μην πω ψεύτη.